2-10-41-18-62, 2-10-41-18-40. Τα τηλέφωνα μας και σήμερα στη διάθεσή σας για ό,τι καλό έχετε εσείς να μας πείτε, όπου gis@hotmail.com για ηλεκτρονικά μηνύματα. Και βέβαια, αν έχετε και εσείς μαρτυρίες ή οτιδήποτε άλλο σχετικό με τον Άγιο Ιάκωβο, θα χαρούμε πολύ να το λάβουμε και να το μοιραστούμε με τους ακροατές μας. Συνεχίζουμε λοιπόν και σήμερα το αφιέρωμα στον Άγιο Ιάκωβο, ο οποίος και επίσημα με πράξη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου κατετάγει στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας στις 27 Νοεμβρίου 2017 και η μνήμη του ορίστηκε να τελείται κάθε χρόνο στις 22 Νοεμβρίου. Το Νοέμβριο του 2016 είχε βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ο αγαπητός μας γέροντας καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, ο πατήρ Γαβρίλ. Εκεί, μπροστά σε πολυπληθές ακροατήριο, ο πατήρ Γαβρίλ είχε μιλήσει για τον Άγιο Γέροντα Ιάκωβο, είχε αναφερθεί σε εμπειρίες και θαυμαστά σημεία σχετικά με τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας. Ας ακούσουμε λοιπόν τα όσα είχε καταθέσει τότε ο πατήρ Γαβρίλ και ας ευχηθούμε πραγματικά ο μεγάλος αυτός σύγχρονος και θαυματουργός Άγιος να μας σκεπάζει πάντοτε. Ο άμεσος διάδοχος του Αγίου Γέροντος Ιακώβου ήταν ο πατήρ Κύριλλος. Ο πατήρ Κύριλλος λοιπόν, μιμούμενος κι αυτός τη βιωτή του Αγίου Γέροντος Ιακώβου και με απλά αλλά μεστά λόγια έλεγε: «Ο Θεός περπατάει στη γη δια των Αγίων Του». Ένας τέτοιος Άγιος είναι ο πατήρ Ιάκωβος. Χθες, όπως είπε και ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης ο κύριος Παύλος, είχαμε στο μοναστήρι το μνημόσυνο του Γέροντα. Δεν ήταν μνημόσυνο, συμπληρώθηκαν 25 χρόνια, ήταν λαμπρά πανήγυρης. Αντί να φέρουν στάρι και κόλυβα, οι χριστιανοί φέρνουν αρτοκλασίες. Πάνω από 2.000 κόσμο είχε μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Τι τους έφερε αυτούς τους 2.000 ανθρώπους από τα πέρα της γης και από το εξωτερικό, από την Κύπρο, πολύ και από αλλού? Αυτή η χάρις που έφερε και εμάς όλους απόψε εδώ, η χάρις του Αγίου Πνεύματος δια των ευχών του Αγίου Γέροντος Ιακώβου, ο οποίος μπορεί να έχουν περάσει 25 χρόνια που έχει φύγει από ανάμεσά μας, αλλά όπως έλεγε για τον Όσιο Δαβίδ εκείνος, ότι είναι ζωντανός Άγιος ο Όσιος Δαβίδ, παιδιά μου. Ζει Κύριος ο Θεός, όπως το έλεγε για τον Άγιο Δαβίδ, ισχύει και για εκείνον. Και θα αρχίσω από το τέλος. Θα αρχίσω από μια εμφάνισή του πρόσφατη σε ένα παλικάρι στην Αθήνα, στο Θάνο, στο Θανάση τον Κωνσταντόπουλο. Βρισκόταν πίσω από το Χίλτον, στο Φανάρι. Βλέπει, λέει, έναν κύριο, ήταν μακριά από την εκκλησία αυτό παιδί, δεν είχε σχέση, από 12,5 χρονών είχε φύγει από το σπίτι του και αγωνιζόταν, παρόλο που η οικογένειά του ήταν πλουσία. Εκείνος θέλησε μόνος του, με δικές του δυνάμεις, να βγάλει το ψωμί του και να ζήσει τη ζωή. Δύσκολες συνθήκες αντιμετώπισε. Ήταν μακριά από την εκκλησία. Σταμάτησε στο Φανάρι και είδε έναν κύριο με μια γενιάδα μακριά, με ένα σταυρό στο στήθος και με ρούχα, λέει, σαν τα δικά σας, αλλά προς τον γκρι χρώμα. Θεώρησα ότι είναι ζητιάνος. Είχα ένα ευρώ και 20 λεπτά και έβγαλα και του τα έδωσα. Και εκείνος μου λέει: «Παιδί μου, είσαι καλό παιδί. Και το εστιατόριο που ετοιμάζεσαι να κλείσεις, μην το κλείσεις, θα πάει καλά.
και η κοπέλα που γνώρισες είναι καλή κοπέλα, να είσαι μαζί της, να την αγαπάς. Και έγινε άφαντος. Άμεσα υπήρξε αλλίωσης αυτού του ανθρώπου. Η ψυχή του γέμισε χαρά και αγαλίαση. Αισθάνθηκε ότι αυτός ήταν ένας άγιος. Πήγε στο σπίτι. Λέγει στην κοπέλα, στη Μαρία, Μαρίτα. Μαρίτα Ρώση λέγεται. Έτσι και έτσι ήταν ένα άγιο. Του λέγει, μήπως είναι ο Όσιος Δαβίδ που εγώ ευλαβούμαι πολύ και έχω την εικόνα του στο στούντιό μου. Αυτή η κοπέλα είναι μουσικός, γράφει και στίχους. Και πριν 2 χρόνια, σεβασμιότατε, είχαμε πάει με την Αγία Κάρα του Οσίου Δαβίδ στην ορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου. Και πιο δίπλα ήταν ένα κατάστημα ενός γνωστού μας ανθρώπου και μας παρακάλεσε, φεύγοντας από τον ναό, να περάσουμε για ευλογία με την Αγία Κάρα. Εκεί ήταν αυτή η κοπέλα. Μου λέει, παππούλη, με σταυρώνεις με τον Άγιο Δαβίδ για να με φωτίσει να γράψω κάτι στίχους σε ένα τραγούδι. Τι τραγούδια γράφεις, κοπέλα μου? Λαϊκά, μου λέει. Έστω και λαϊκά. Πραγματικά, εκεί της διαβάσα μια ευχή με την Αγία Κάρα και έγραψε ένα τραγούδι που βλέπω υπάρχουν και νέοι άνθρωποι ανάμεσά μας, που το τραγουδάει ο Νίκος Οικονομόπουλος, που λέει, αψυχολόγητ είσαι ή μήπως προσποιείσαι. Αυτό λοιπόν εκείνη την εποχή πήγε καλά. Και έτσι αυτό έγινε αφορμή να αγαπάει, να ευλαβείται τον Άγιο η Μαρίτα. Και τον είχε στο στούντιό της. Λέει, μήπως είναι αυτός ο Άγιος Δαβίδ που σου εμφανίστηκε? Όχι, λέει. Ανάλωσαν τον χρόνο τους ψάχνοντας το διαδίκτυο. Κάπου είναι χρήσιμο κι αυτό. Και αναγνώρισαν τη μορφή αυτού του γέροντος στη μορφή του πατρός Ιακώβου. Ήρθαν στο μοναστήρι, θέλησαν να εξομολογηθούν. Είχε αλλοιωθεί ο άνθρωπος αυτός. Η αδελφή του τελείωσε τη θεολογική σχολή εδώ Θεσσαλονίκης, παρόλο που είναι από την Αθήνα, και έχει κάνει και μεταπτυχιακά, από ό,τι μου είπανε. Του είπε, αν μου το έλεγε οποιοδήποτε άλλος δεν θα το πίστευα, αλλά επειδή μου το λες εσύ που ήσουν μακριά από την εκκλησία τόσα χρόνια, το πιστεύω. Εξομολογήθηκαν. Πήγε 1 η ώρα το βράδυ. Πάνε να φύγουν, κοιτάνε, δεν είχαν καθόλου βενζίνη. Είπαμε στους πατέρες, τους βάλανε 17 περίπου λίτρα βενζίνης που είχαμε σε ένα μπετονάκι, και με αυτά και με την ευχή του γέροντα ξεκίνησαν και πήγαν στην Αθήνα. Θέλουν 45 λίτρα περίπου, όπως μου είπε, για να φτάσουν στην Αθήνα. Με αυτά τα 17 λίτρα φτάσανε στην Αθήνα και το κίνησε 2 μέρες ολόκληρες, κάνοντας αποστάσεις στην Αθήνα από τη μια άκρη στην άλλη για 2 μέρες. Και λέει, παππούλη, εσείς αυτό που ψάλετε και λέτε ότι για τον πολλαπλασιασμό και τον χορτασμό των 5.000 ανθρώπων με τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, εγώ το έζησα με τη βενζίνη. Έκτοτε βλέπει στη ζωή του την παρουσία του Αγίου Γέροντος Ιακώβου. Παντρεύτηκαν, ήρθαν εκεί στην περιοχή της Λίμνης, κάνανε το γάμο και έχουν τον πατέρα Ιάκωβο προστάτη και βοηθό τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντί να ξεχνιέται με την πάρο του χρόνου 25 ολόκληρα χρόνια, όλο και περισσότεροι άνθρωποι τον μαθαίνουν και ζητούν τη βοήθειά του και την προστασία του. Και όπως έλεγε για τον Όσιο Δαβίδ ότι είναι γρήγορος Άγιος, το ίδιο είναι και εκείνος. Ο χρόνος πιέζει και δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοποιεί, και ομιλία βέβαια δεν έχω ετοιμάσει κι εγώ, όπως είπε ο Παναγιώτητος. Είναι πιο ζωντανή όταν δεν είναι έτοιμη. Αυτό που έκανε ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος από την νεότητά του μέχρι το βαθύ γύρας του ήταν να βιάζει τον εαυτό του. Κατά το λόγιο του Κυρίου μας, βιαστέ αρπάζουσι τη βασιλεία των ουρανών. Είχε μεγάλη αγάπη
και ενώ ήταν αυστηρός με τον εαυτό του, ήταν επιεικής με τους άλλους. Και θα φανεί με δύο παραδείγματα πόσο αγάπη και πόσο διάκριση είχε. Ερχόντουσαν οι φοιτητές της θεολογικής σχολής κάθε χρόνο με τον πατέρα Γεώργιο Ευθυμίου, που ήταν πανεπιστημιακός, και κυρίως την περίοδο της Σαρακοστής, του μεγάλου κανόνος. Αυστηρά νηστεία και κυρίως το μοναστήρι. Έλεγε στον πατέρα Κύριλο, ο οποίος είχε και το διακόνημα του μαγείρου, εκτός των άλλων, «Πάτερ Κύριλε, βάλε λίγο λαδάκι στα παιδιά, στο φαγητό τους. Ήρθαν από μακριά, κουράστηκαν, ταλαιπωρήθηκαν». Η διάκρισή του και η αγάπη του και η επίοικιά του. Κάποτε ένας αγιορείτης μοναχός βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Μετά την κουρά του σε μεγαλόσχημο, προσβλήθηκε από τον εχθρό μας, το διάβολο, και ο νους του αλλοιώθηκε και η προσβολή φαίνεται ήταν από τα δεξιά, και κάπου, ενώ ήταν αρετής μοναχός, κάπου δεν φυλάχτηκε, κάπου ο κρυφός εγωισμός, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει, δαιμονίστηκε, πλανήθηκε, θεωρούσε τον εαυτό του ότι ήταν ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως. Βρέθηκα στο μοναστήρι αυτό, γιατί εκεί ήταν ο πνευματικός μου πρώτης εισόδου μου στη Μονή του Οσίου Δαβίδ, και εκεί με παρακάλεσαν οι πατέρες, μου είπαν, όπως κατεβαίνεις για την Αθήνα, πάρε αυτό το μοναχό με τους πατέρες και πήγαινε τον στη Μονή του Οσίου Δαβίδ. Είχε πάει σε γιατρούς εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε ονομαστούς που πηγαίνουν συνήθως οι πατέρες, και άλλους, δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Τον έστειλαν στον γέρο Ιάκωβο. Όταν φτάσαμε εκεί, τον συνόδευε ο σημερινός ηγούμενος της μονής αυτής και άλλοι δύο πατέρες, και μπήκαμε στο ναό. Ο μοναχός αυτός πήγε αμέσως στο ιερό και ασπάστηκε την Αγία Τράπεζα. Οι πατέρες που τον συνόδευαν από το Άγιον Όρος του λένε, μη, δεν κάνει, είσαι μοναχός, να ασπαστείς την Αγία Τράπεζα. Την Αγία Τράπεζα την ασπάζονται οι κληρικοί. Ο πατήρ Ιάκωβος τους είπε, πατέρες μου, αφήστε τον. Αυτήν την ώρα ο μοναχός είναι ασθενής. Μην τον πιέζετε. Στη συνέχεια παρέμεινε για μερικές μέρες ο μοναχός. Αυτός το λέει, ακόμα και στο Πατριαρχείο που πάει πολλές φορές να διακονήσει, ο μοναχός αυτός τα αναφέρει όλα αυτά. Έμεινε μερικές ημέρες. Ο πατέρας Ιάκωβος, ο Άγιος Γέροντας, είδε ότι είχε εξαντληθεί από την υπερβολική νηστεία που είχε κάνει κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του, προκειμένου να γίνει η κουρά του εις μεγαλόσχημον. Και έτσι πάλι έδωσε εντολή στον πατέρα Κύριλο να του κάνει κρεατόσουπες, να του κάνει κοτόσουπες. Του λέγανε οι πατέρες, μα είναι μεγαλόσχημος γέροντα, δεν κάνει να καταλύσει, δεν κάνει να φάει κρέας. Πατέρες μου, δεν το κάνει για να καταλύσει τους κανόνες και την παράδοση, αλλά γιατί είναι ασθενής, το έχει ανάγκη. Αυτή την ώρα ο μοναχός πεθαίνει και έχει ανάγκη από δυναμωτικές τροφές. Και έτσι, και με αυτή την περιποίηση και με την αγάπη και με τις ευχές, ο μοναχός αυτός ιάθηκε και χαίρει άκρας υγείας. Ο Άγιος Ιατίστης μας είπε για την πρόρησή του, για το σημερινό Οικουμενικό Πατριάρχη, μα και για τον ίδιο νομίζω
είπε, και για σας Άγιες Ιετής της προείπε, όπως και για άλλους αρχιερείς, τον Άγιο Καστορίας, τον οποίον συνάντησε όταν του ζήτησαν να πάει να σταυρώσει τον μακαριστό Νικαίας Γεώργιο, ο οποίος ήταν ως φυτός στο νοσοκομείο και πήρε το χεράκι του Οσίου Δαβίδ, πέρασε και από τον Αγιάννη το Ρώσο, τον παρακάλεσε και εκείνος να είναι μαζί τους, πήγανε στο νοσοκομείο της Νικαίας, κάθισε για αρκετή ώρα κοντά στο Μητροπολίτη και μετά από λίγο βγήκε έξω, ενώ ο Μητροπολίτης βρισκόταν σε κομματώδη κατάσταση, βγήκε έξω και είπε στον αρχιερατικό, τον πατέρα Δημήτριο, «Σας ζητάει ο Μητροπολίτης». Ο Μητροπολίτης μετά από τις προσευχές του Αγίου Ιακώβου είχε σηκωθεί, καθόταν στο κρεβάτι και άρχισε να συνομιλεί. Εκεί για πρώτη φορά τον είδε ο Άγιος Καστορίας, ο νυν Άγιος Καστορίας, ο Αρχιμανδρίτης. Και βλέποντας και ακούγοντας και αυτό το θαύμα, αλλά έχοντας υπόψη του την φήμη αυτού του Αγίου Γέροντος, ζήτησε να πάρει την ευχή του. Και ο πατήρ Ιάκωβος του λέει, «Παιδί μου, να συνεχίσεις να προσέχεις τη ζωή σου. Δεν είσαι σαν τους άλλους. Εσύ θα γίνεις αρχιερεύς». Αναφέρθηκε το όνομα του μακαριστού Μητροπολίτου Κεφαλινίας Γερασίμου. Την ημέρα της εκλογής του μου λέει, «Γαβριήλ, από το 80 ο πατήρ Ιάκωβος μου είπε ότι θα γίνω. Από το 1980 μου είπε ότι θα γίνω αρχιερέας». Είχα πάει στο μοναστήρι του, στον Εσπερινό της Μεσοπεντηκοστής, καθόμασταν έξω στο πεζουλάκι που είναι έξω από την εκκλησία και μου λέει, «Ωραίος δεσπότης θα γίνεις, Γεράσιμε». Γεράσιμος ήταν το όνομά του και ως λαϊκός. Εγώ, λέει, με μια παρησία που είχα, είπα, «Δεν είμαστε καλά. Εδώ ακόμη με τα παντελόνια, ούτε διάκος δεν είμαι, θα γίνω δεσπότης». «Θα γίνεις αρχιερέας και θα είσαι ωραίος δεσπότης και θα έρθεις να λειτουργήσεις και στο μοναστήρι μας. Αλλά εγώ τότε δεν θα είμαι εδώ». Το 80, πριν 35 χρόνια προεφύτευσε και εκπληρώθηκαν και τα δύο μέρη της προφητείας του. Και αρχιερέας έγινε και ήρθε να λειτουργήσει στο μοναστήρι. Και ήρθε να λειτουργήσει πολύ βιαστικά, γιατί ήρθε την πρώτη εβδομάδα που εξελέγει. Είναι πάμπολες οι περιπτώσεις που επιβεβαιώνουν το προφητικό του χάρισμα. Η εμπειρία του από τις θείες λειτουργίες, η υπακοή του πριν ως μοναχός, είναι υποδειγματική. Ένα παράδειγμα που υπάρχει μέσα στην καρδιά μου θα σας αναφέρω. Δεν έκανε τίποτα χωρίς ευλογία από τον γέροντά του και κυρίως από τον γέροντά του, τον πατέρα Νικόδημο, που ήταν πιο πολλά χρόνια υποτακτικός αυτόν, ο οποίος πατήρ Νικόδημος ήταν αρχιερατικός στην περιφέρεια της Λίμνης και έμενε στη Λίμνη και αναγκαζόταν έτσι ο πατήρ Ιάκωβος πολλές φορές να πηγαίνει με τα πόδια μέχρι τη Λίμνη για να πάρει την ευλογία του γέροντά του. Αλλά ένα περιστατικό που έχει γραφεί, δεν το λέω για πρώτη φορά, αλλά κάνει πολύ εντύπωση. Του είχε πει ο γέροντάς του να στείλει ένα παιδί που είχαν εκεί στο μοναστήρι για να του δίνουν ένα κομμάτι ψωμί. Δεν ήταν έτσι να του δίνουν μισθό, γιατί ήταν και πάμφτωχο το μοναστήρι εκείνα τα χρόνια. Του είπε λοιπόν με ιδιόχειρο σημείωμα του ο ηγούμενος να στείλει αυτό το παλικάρι μέχρι τη Λίμνη για να του δώσει ένα δοχείο λάδι. Πράγματι ο πατήρ Ιάκωβος πήγε στην εικόνα του Οσίου Δαβίδ, όπως πάντοτε έκανε, και συνομιλούσε με τον Άγιο σαν να επρόκειτο περί ενός ζωντανού ανθρώπου, σαν να ήταν ο πατέρας του, ο αδελφός του, ο φίλος του, και του λέγει ο γέροντας, ο ηγούμενος, είπε να στείλω το παλικάρι αυτό στη Λίμνη, και έδειξε το χαρτί στον Όσιο Δαβίδ. Πράγματι το παλικάρι πήγε, στον δρόμο συνάντησε τον ηγούμενο, του λέει, «Πού πας?» «Με έστειλε ο πατήρ Ιάκωβος να πάρω το λάδι». «Καλά, ο πατήρ Ιάκωβος κάνει ό,τι θέλει, γιατί δεν πήρε ευλογία? Έλα μαζί μου».
πάνε στο μοναστήρι, φουριόζος ο ηγούμενος, λέει καλά, ό,τι θέλεις κάνεις εσύ στο μοναστήρι. Γιατί γέροντα, χωρίς να σου πω έστειλες το παιδί. Μα γέροντα, εσείς μου είπατε, μου δώσατε και ιδιόγραφη εντολή. Και εγώ πήγα την έδειξα στον Όσιο Δαβίδ και μετά τον έστειλα. Για φέρε μου αυτή την εντολή. Τρέχει, λέει ο πατήρ Ιάκωβος, στο κελί του, βρίσκει την ιδιόχειρη αυτή εντολή του ηγουμένου, αλλά τρέχοντας ο ηγούμενος να τον δει τι κάνει, να τον προλάβει, τον βλέπει να καίει κάτι, ένα χαρτί. Τι κάνεις εδώ Ιάκωβε, λέει, να κάτι παλιόχαρτα ήταν, λέει, γέροντα, και τα έκαψα. Έκαψε αυτή την ιδιόχειρη εντολή που θα τον δικαίωνε. Αν ήταν κάποιος άλλος, έλεγε, θα την κοπάναγε στη μούρη και θα έλεγε, να γέροντα εσύ που με επιτιμάς. Αλλά ούτε δικαιώματα ούτε τίποτε. Όμως σε λίγα λεπτά, που ο Θεός πάντοτε δικαιώνει, φώτισε τον ηγούμενο, τον χτύπησε στην πλάτη και του είπε, χέρις ασκητά Ιάκωβε. Σκέφτηκε ο πατήρ Ιάκωβος πριν κάψει το χαρτί, ότι ο ηγούμενος μπορεί να με δοκιμάζει αυτή την ώρα. Γιατί εγώ να τον πικράνω? Ή έχει ζάχαρο και μπορεί λόγω του ζαχάρου να το λησμόνησε. Και έτσι εγώ δεν θέλησα να πικράνω τον ηγούμενο. Τηρούσε όλες αυτές τις μοναχικές υποσχέσεις κατά το δυνατόν απαρέγκλητα. Βλέποντας την προκοπή του στην αρετή, ο μισόκαλος διάβολος τον φθονούσε. Και εκτός από τις πνευματικές επιθέσεις που του έκανε, όπως παραδείγματος χάρη έλεγε, ήταν τέτοιο το ύψος αρετής του που έλεγε καμιά φορά, με πείραξε ο διάβολος σήμερα. Πώς σας πείραξε γέροντα? Να, με πήγε στο χωριό μου και έτσι του πρόσβαλε την αρετή της αποταγής. Ή με πείραξε ο διάβολος σήμερα, μου έφερε στο νου μου μια εικόνα άσεμνη. Τι εικόνα άσεμνη γέροντα? Καθώς πήγαινε ο στρατιώτης με το τρένο στο Βόλο που υπηρετούσε, η αμαξοστοιχεία περνούσε ανάμεσα από χωράφια. Κάποτε είδε έναν αγρότη που μέσα στο λιοπύρι είχε βγάλει το πουκάμισό του και ήταν, με συγχωρείτε, από τη μέση και πάνω γυμνός. Αυτή την εικόνα του την έφερνε ο διάβολος στο νου για να τον πειράξει. Ο πατήρ Ιάκωβος δεν είχε καμιά σχέση με όλα αυτά. Ήταν, θα έλεγα, με τη χάρη του Θεού απαθής. Όμως όλα αυτά τα πέρναγε από το μυαλό του και τα αξιολογούσε και τα εξομολογείτο ως προσβολή εκ μέρους του διαβόλου. Όμως είχε και αισθητές επιθέσεις. Έχει φάει πολύ ξύλο από τους δαίμονες. Όμως εκείνος αντέτασε την πίστη του, την προσευχή του. Είναι πολλά τα περιστατικά. Δεν θα χρειαζόταν ίσως να τα αναφέρω τώρα λόγω του ελλείψεως του χρόνου. Αντέτασε την ιόβιο υπομονή του, την ακλόνη του πίστη του, και έτσι ο διάβολος σηκωνόταν και έφευγε ντροπιασμένος, κυρίως από την ταπείνωσή του. «Ρε Ιάκωβε, ρε κοκαλιάρη», φώναζε, «δεν μπορώ να σε ρίξω γιατί είσαι ταπεινός». Κάποτε είχε έρθει μια δαιμονισμένη από εδώ, από τη Βόρειο Ελλάδα, και φώναζε, «Είσαι Άγιος, είσαι Άγιος, είσαι Άγιος». Κατάλαβε ο πατήρ Ιάκωβος και είπε, «Αυτή η κοπέλα έχει το δαιμόνιο του πίθωνος και θέλει να με ρίξει στην γενοδοξία». Αλλά εγώ απαντούσε, «Εγώ είμαι γη και σποδός». Ας πούμε μερικά θαύματα, γιατί έτσι φέρεται ο τίτλος της Ηγήσεώς μου εντάχει. Είναι ανάμεσά μας εδώ, εκεί στις τελευταίες θέσεις, τον βλέπω, δεν μπορεί να κρυφτεί κιόλας, είναι και ψηλός.
Ο Δημήτρης ο Δραγατσίκας, η καταγωγή του είναι από την Κοζάνη, αλλά ζει στην Αμερική πάνω από 20 χρόνια νομίζω, Δημήτρη. 46, ωραία. Και κάνει το ταξίδι Ελλάδα-Αμερική τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο. Το 2002, με μια πτήση της Ολυμπιακής, πηγαίνοντας από Ελλάδα για Αμερική και φτάνοντας προς τη Γαλλία, αν θυμάμαι καλά, εκεί πάνω από τον Ατλαντικό, έπεσε το αεροπλάνο σε μια καταιγίδα. Κεραυνός έπληξε το αεροπλάνο και το παρπρίζ εκεί του πιλωτηρίου ράγισε. Αμέσως, όσοι ξέρετε από αυτά, άρχισε να δημιουργείται αποσυμπίεσης και το αεροπλάνο, ενώ βρισκόταν στα 35.000 ύψος και έτρεχε με 950 χιλιόμετρα ταχύτητα, άρχισε να χάνει ύψος και να φτάνει στα 15.000 πόδια και η ταχύτητα να μειώνεται στο μισό. Πινακίδες, λέει, προσδεθείτε, άρχισαν να βοσβήνουν, ταραχή επικράτησε, προσπαθούσαν εκεί οι αρμόδιοι του αεροπλάνου να βάλουν κάτι χαρτόνια, κάτι αυτά εκεί στη ρογμή, αλλά το αεροπλάνο συνέχιζε να χάνει το ύψος του. Ο Δημήτρης είχε στην τσέπη του μια εικονίτσα του πατρός Ιακώβου. Την πήρε στα χέρια του, την έσφιξε, τον παρακάλεσε. Και όπως καθόταν στην αριστερή θέση του αεροπλάνου, δίπλα στο φιλιστρίνι και κοιτάζοντας προς τα έξω, είδε, λέγει, ολοζώντανο το γέροντα Ιάκωβο με τα ράσα του να φουσκώνουν σαν ομπρέλα και το δεξί του χέρι να είναι τεντωμένο με απλωμένη την παλάμη του να πηγαίνει κάτω από το αεροπλάνο και να σταματάει την πτώση του αεροπλάνου. Και στη συνέχεια τον είδε, λέει, κατά τον ίδιο τρόπο να φεύγει και να χάνεται μέσα στα σύννεφα. Το αεροπλάνο επέστρεψε και όταν προσγειώθηκε τους είπαν οι αρμόδιοι ότι Άγιο είχατε που δεν χαθήκατε 250 επιβάτες. Ο Δημήτρης λέγει, εγώ ξέρω ποιον Άγιο είχαμε γιατί επέτρεψε ο Θεός και τον είδα. Και επί του πιεστηρίου που λένε, ήρθε προχθές μια οικογένεια από την περιφέρειά σας, πατέρα Αλέξη. Αγγελική Μιχαλοπούλου λέγεται. Τη στείλατε εσείς. Μου λέγει, ήμασταν άτεκνοι με τον άντρα μου. Και όταν ζούσε ο γέροντας Ιάκωβος, επειδή είχαμε ακούσει από την κουνιάδα μου πολλά για εκείνον που τον επισκέπτονταν, του στείλαμε ένα γράμμα και τον παρακαλούσαμε να προσευχηθεί για τεκνογωνία. Μάλιστα αυτό είχε γίνει αιτία η σχέση του ζευγαριού να χαλάσει. Από την ημέρα, λέει, που στείλαμε το γράμμα, άρχισε να διορθώνεται η σχέση μας και σε λίγο καιρό, και μάλιστα 23 Οκτωβρίου, που μάθαμε ότι εκείνη την ημέρα γιόρταζε ο πατήρ Ιάκωβος, άρχισε μια αγωγή να κάνουμε που κατά τους γιατρούς δεν υπήρχε ελπίδα ότι θα ευδοκιμήσει. Όμως παρελπίδα των γιατρών, σε μια εξέταση που έκανα μεταγενέστερα, έμεινα έγκυος. Και πήρα στην κουνιάδα μου να σου το ανακοινώσω. Αλλά πριν τους πω εγώ, μου λέει ο άντρας της κουνιάδος μου, ο Λευθέρης, ξέρεις, εχθές πήγα στο γέροντα Ιάκωβο και μου είπε για αυτή την αγγελική που μου είπατε να προσευχηθώ, ο Θεός θα της δώσει παιδί και θα είναι και αγόρι. Πράγματι αγόρι ήτανε και είναι ένα καλό παλικάρι, 2 μέτρα ύψος που λέει και ο πατήρ Αλέξιος, νομικός, λαμπρός, και του άνοιξε και μια καλή πόρτα στην Αγγλία τώρα. Και ήρθαν να ευχαριστήσουν τον γέροντα Ιάκωβο
να πάρουν την ευλογία του από το ζωηφόρο τάφο του και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και ένα τελευταίο θα σας πω, να με συγχωρείτε που σας κουράζω. Είναι ένα γράμμα που μας έστειλε κάποιος χριστιανός από την Κύπρο, το οποίο γράμμα συνόδευε ένα άλλο γράμμα του Αγίου Μόρφου. Ανδρέας Βοσκού λέγεται αυτός, αστυνομικός. Είχε βγάλει ένα σπυρί εδώ στο μέτωπο, το οποίο όμως είχε μολυνθεί και είχε πριστεί όλη η περιοχή του, με αποτέλεσμα το αριστερό μάτι του να έχει κλείσει και να μην βλέπει. Είχε ακούσει για τον Άγιο Γέροντα Ιάκωβο, είχε διαβάσει τα βιβλία του και τον παρακάλεσε με όλη την καρδιά, μετά την κοίμηση ασφαλώς του Αγίου Γέροντος Ιακώβου: «Πάτερ Ιάκωβε, πάρε την Αγία Κάρα του Οσίου Δαβίδ και έλα σε παρακαλώ να με σταυρώσεις». Και όπως το βράδυ ξάπλωσε, δεν είχε αποκοιμηθεί, μεταξύ ύπνου και ξύπνου, βλέπει δίπλα στο κρεβάτι του ολοζώντανο τον Γέροντα Ιάκωβο. Και με ένα σταυρό τον σταύρωνε στο μέτωπο. Καθώς πήγε όμως να τον σταυρώσει, βλέπει το διάβολο δίπλα και φωνάζει: «Μην τον σταυρώνεις, είναι δικός μας αυτός, είναι δικός μας». Ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος αντέταξε: «Δεν είναι δικός σας, είναι δικός μας», επανέλαβε ο διάβολος. «Γι' αυτό και γι' αυτό και για εκείνο το αμάρτημα», και άρχισε να απαριθμεί αμαρτήματα του ανθρώπου αυτού. Ο πατήρ Ιάκωβος αντέταξε: «Ναι, τα έκανε αυτά τα αμαρτήματα, όμως εξομολογήθηκε και ο Θεός τα διέγραψε». «Ναι, αυτά τα εξομολογήθηκε, αλλά έχει κι άλλα αμαρτήματα που δεν τα εξομολογήθηκε. Γι' αυτά τα έχει εξαργυρώσει με τις καλές πράξεις που έχει κάνει». Λέγει, απευθύνεται στον Ανδρέα και του λέγει: «Ανδρέα, πες τους δαίμονες ότι είμαι σωσμένος». Εκείνος είχε πάρει τέτοια τρομάρα και τέτοια φοβία και δειλία που δεν μπορούσε να ανοίξει το στόμα του. Τον πίεσε στην πλάτη ο γέροντας: «Ανδρέα, πες τους δαίμονες ότι είμαι σωσμένος». Εκείνος ίσα ίσα πήγε να πει, δεν τα κατάφερε. Τρίτη φορά τον πιέζει με πολύ δύναμη ο γέροντας Ιάκωβος στην πλάτη και του λέει: «Πες τους είμαι σωσμένος». Από την πίεση αυτή που αισθάνθηκε, συλλαβιστά κατάφερε ο αστυνομικός να προφέρει τη φράση «είμαι σωσμένος». Με το άκουσμα αυτής της φράσεως οι δαίμονες έγιναν άφαντοι. Αποκοιμήθηκε ο Ανδρέας Βοσκού. Το πρωί σηκώθηκε, πάει στο μπάνιο και κοιτάζει το μέτωπό του, είχε ανοίξει και έτρεχε από το σπυρί αυτό πίον μεγέθους ενός τσιγάρου, όπως είπε. Πάει στη γυναίκα του που ήταν στην κουζίνα και της λέει το περιστατικό, κοιτάζει η γυναίκα του, κάνει το σταυρό της και της αφηγήθηκε ό,τι είχε συμβεί. Κοιτάζει η γυναίκα πίσω στην πλάτη του και βλέπει αποτυπωμένη την παλάμη του χεριού του γέροντος Ιακώβου στην πλάτη του, η οποία παρέμεινε επί τρεις ημέρες. Αυτό περιστατικό απλά το αφηγήθηκα, όμως περιέχει για μας που έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει όλη τη θεολογία της πίστεώς μας. Ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος, αδελφοί μου, συνιστούσε σε όλους μας να τρέχουμε στους πατέρες της Εκκλησίας. Εκεί να καταφεύγουμε και ούτε να ζητάμε προγνώστες, ούτε τίποτε. Στους πατέρες της Εκκλησίας μας, η οποία Εκκλησία είναι η κυβωτός της σωτηρίας μας. Και έλεγε, επειδή και σήμερα βλέπουμε πόλεμο κατά της Εκκλησίας, έλεγε: «Από την ημέρα που ήρθε ο Χριστός στη γη, πολεμείτε. Η Αγία Εκκλησία μας πολεμείτε, αλλά εμείς έχουμε Θεό ζωντανό και αληθινό και δεν φοβόμαστε τίποτε».
Ακούσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, τον Αρχιμανδρίτη Γαβρίλη, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος, να μας μιλάει για τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη, να μας μεταφέρει εμπειρίες και θαύματα. Και θα ακούσουμε τώρα μια ιστορική ηχογράφηση από την εκπομπή Αθωνικά Άνθη του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στις 30 Ιουνίου 1996 ο Κωνσταντίνος Τσινάλης είχε επικοινωνήσει με τον Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη, αεροπαγίτη επιτιμή, και είχαν συζητήσει για όσα ο ίδιος ο αεροπαγίτης είχε ζήσει κοντά στον Άγιο Γέροντα Ιάκωβο. Ας ακούσουμε τι είχε καταθέσει τότε. Ο Γέροντας, είτε σε επισκέψεις που τον είδαμε απάνω στον Όσιο Δαβίδ, όπου 40 ολόκληρα χρόνια εκεί υπηρέτησε, είτε ο Σάκης ερχόταν στην Αθήνα για αναγκαστικές εξετάσεις της υγείας του, γιατί έπασχε από καρδιά, είχε μόνιμο βηματοδότη, είχε προβλήματα στα πόδια, στο στομάχι και ένα σωρό. Πάντα ήταν άνθρωπος που συνεδίαζε και βίωνε μια άκρα ταπεινοσύνη με απλότητα, συνδυασμένη με καλοσύνη και άφατη αγάπη. Μιλούσε έτσι πολύ απλά, με παραδείγματα, ξεκινούσε τη συζήτηση με κάποια δήθεν θέματα της καθημερινότητας και τη συνέχιζε σε θέματα εξόχως πνευματικά. Όταν έβλεπε βέβαια αδιάφορους, απέφευγε την περαιτέρω συνομιλία, εκτός αν υπήρχε κάποιος ειδικός λόγος που αυτός τον καταλάβαινε. Με την απλότητα του λόγου του και τη ζωντανή αγάπη που δείχνε στον οποιοδήποτε, χαιρόσουν ώρες ολόκληρες να τον ακούς. Ξεχνούσες πραγματικά την ώρα, άσχετα αν υπήρχε πολλής κόσμος ή όχι, και έμενες με την εντύπωση ότι ο συνομιλητής σου, ο οποίος δεν είχε σοφία κοσμική αλλά είχε σοφία Θεού, σε άγγιζε, σε σαγίνευε με τις ολοκάθαρες γυμνές αλήθειες του. Συνήθως για να γίνει σαφέστερος έλεγε κάποια παραδείγματα, και τέτοια παραδείγματα απλά ώστε να γίνουν εύληπτα, καταληπτά από τον οποιοδήποτε. Τι να πρωτοποιεί κανείς. Ήταν μια προσωπικότητα, μια μορφή που θα έλεγε κανείς ότι ήταν στην πραγματικότητα ένας σύγχρονος πατέρας, όπως οι πατέρες εδίωναν από τα πανάρχια χρόνια. Ένας ισοστάθιος με εκείνους, ένας ισότιμος πατέρας. Απέκρυβε εκείνο το εκπρεπές γνώρισμα, το οποίο τονίζω, είναι ότι απέκρυβε επιμελέστατα τις όποιες αρρωτές του. Έδειχνε πάρα πολύ έναν εαυτό διαφορετικό από ό,τι πραγματικά είναι. Αυτά έτσι εν συνόψη γύρω από την προσωπικότητά του. Εάν θέλετε κάτι συγκεκριμένο, πιο ειδικό, ευχαρίστως, μπορώ να μιλάω ώρες ατέλειωτες για τον πατέρα Ιάκωβο, γιατί τον έζησα πάρα πολύ κοντά και πολλές φορές έστω και μόνοι ή με κάποιους λίγους βράδια ολόκληρα συζητούσαμε σε βάθος αλήθειες οι οποίες πράγματι σου έμειναν ανεξίτηλες στη μνήμη. Και ακόμη ηχούν στα αυτιά μου και στην ψυχή μου τα όσα ο ίδιος μας έλεγε. Κύριε Μανουλίδη, ναι, σίγουρα αυτά που μας λέτε έχουν υπόσταση, διότι όπως είπατε και εσείς τόσα χρόνια ζήσατε κοντά στον Γέροντα. Εμείς θα θέλαμε να σταθούμε λίγο σε δύο στοιχεία τα οποία είναι φανέρωμα της προσωπικότητας του Γέροντος Ιακώβου. Το ένα είναι η αγάπη και το άλλο είναι η ταπείνωση. Μιλήστε μας για αυτές τις δύο αρετές του Γέροντα. Πρώτα για την ταπεινοφροσύνη θα σας πω τούτο, ότι εδίωνε την ταπεινοφροσύνη και πάντα τη συνεδίαζε με το άλλο το εκπρεπές γνώρισμα της απόλυτης αγάπης, γιατί έλεγε η ταπεινοφροσύνη είναι πάντα συνδυασμένη με την αγάπη. Έδειχνε δηλαδή σαν μικρό παιδί μια απλότητα, δίωνε αυτή την ταπεινοφροσύνη, όχι την ταπεινολογία, λέγοντας επί παραδείγματι, γιατί εσείς επίσημοι άνθρωποι, αεροπαγίτες, πρόεδροι εφετών, καθηγητές πανεπιστημίου, έρχεστε σε μένα τον αγάματο, τον άχρηστο, τον απέδευτο, τον χωικό. Εσείς είστε οι μεγάλοι, οι ισχυροί, οι δυνατοί. Ντρεπόταν να δεχθεί κάποιο καλό λόγο από εμάς, γιατί θεωρούσε και το εννοούσε αυτό ανάξιο, ανάξιο όργανο του Θεού. Και όταν η κουβέντα ζέστενε και λεγόντουσαν κάποιες αλήθειες ότι με τις προσευχές σου Γέροντα έγινε και αυτό, έγινε και το θαύμα αυτό, γιατί ο Γέρον Όσιος Δαβίδης άκουσε, αντί άλλης απαντήσεως,
αναφωνούσε. Ζει Κύριος των δυνάμεων. Το λέγω αυτό και συγκινούμε αυτή τη στιγμή, γιατί έτσι με έμφαση το αναφωνούσε. Ζει Κύριος των δυνάμεων. Δότε δόξα τω Θεώ. Σε άγγιζε αυτή του η κουβέντα, έμπαινε μέσα στην ψυχή σου, στην ψυχή κάθε συνομιλητού, και ένιωθες παιδάκι εσύ ο ίδιος, ο όποιος καθηγητής, αν ήσουν ή όποιος επιστήμονας, αρκεί να σας αναφέρω και ένα άλλο παράδειγμα, ακόμα και νυν ο νυν Πατριάρχης Βαρθολομαίος, πριν γίνει Πατριάρχης, είχε την ευτυχία να συνομιλήσει μαζί του και τόσο πολύ γοητεύτηκε, γνωρίζω εκ του σύνεγγης τον Πατριάρχη, και μάλιστα αφού τον κατασυγκίνησε και τον κατασυγκίνευσε, του είπε και να μην αλλάξεις όταν γίνεις και προκαθήμενος. Δηλαδή προέβλεψε ακόμη και το ότι θα ανέλθει εις τον θόκον του Πατριάρχου του Οικουμενικού Δρόμου. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ταπεινοφροσύνη του ήταν βίωμά του, ήταν μια ταύτιση με το εγώ του. Της συνεδίαζε με την αγάπη. Όλη η ζωή του γέροντος ήταν μια ζωντανή παδοχή αγάπης. Αγάπη χωρίς διάκριση, μεταξύ μορφωμένων ή αγραμμάτων, μεταξύ φίλων ή εχθρών. Και σε αυτόν που κάποτε έκοψε τα ελαιόδεδρα του μοναστηριού και κατά κάποιον τρόπο θα έπρεπε εύλογα να είναι θυμωμένος και να ζητήσει την δίωξή του, ακόμη και την δικαστική δίωξη, ο γέροντας του έδειξε αγάπη. Πολλές φορές ένα δείγμα της αγάπης ήταν και αυτό. Εμείς δίναμε κάποια πράγματα ή οποιοσδήποτε επισκέψεις. Δεν τα ζητούσε, δεν τα πολύ ήθελε, αλλά εμείς πιεστικό τον τρόπο από ευγνωμοσύνη κάτι του δίναμε. Τα έπαιρνε με το ένα χέρι, Κώστα μου, και με το άλλο χέρι τα έδιδε στους φτωχούς και ενδύεις. Τα έκανε μάλιστα κάποια δέματα, έβαζε και ορισμένα τρόφιμα, έβαζε και κάποια άλλα. Και με αυτόν τον τρόπο το μυστικό, χωρίς επιδείξεις και χωρίς να ξέρει ευίωνε αυτό, τι πει η αριστερά, τι πει η δεξιά, η αριστερά, μη γνώτο η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου, όπως λέγεται, έκανε αυτός αυτή την πράξη αγάπη. Και έλεγε συχνά τούτο το λόγο, θέλω να σας τονίσω με έμφαση, ότι πολύ μεγάλη μανόλη μου ευλογία υπάρχει. Ένα δίνω, δέκα μου έρχονται, δέκα δίδω, εκατό έρχονται. Δηλαδή εβίωνε αυτή και την ταπεινοφροσύνη και την αγάπη και ήταν όλος έμπλεος ταπεινοφροσύνης και αγάπης. Και για να καταλήξω, έλεγε ότι το οικόπεδο για να κτιστεί το σπίτι στέριο και να μην μπορεί να γκρεμιστεί το οικόπεδο των όποιων αρετών και της όποιας σωστής χριστιανικής διωτής είναι η άκρα ταπεινοφροσύνη. Να κόψεις το εγώ σου. Τότε μπορείς να πεις ότι είσαι κατάλληλος και πρόσφορος να κάνεις κάποια βήματα προς το Θεό. Αυτός ήταν ο πατήρ Ιάκωβος στον τομέα αυτό της ταπεινοφροσύνης και της αγάπης. Κύριε Μανουηλίδη, είναι πραγματικά θαυμαστά αυτά που μας λέτε, γιατί εσείς τον ζήσατε από κοντά. Θα ήθελα όμως έτσι, δρατώμενος της ευκαιρίας αυτής που σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και είναι ιδιαίτερη αυτή η χαρά, να σας ρωτήσουμε το εξής. Γνωρίζουμε ότι είχατε εσείς μια προσωπική εμπειρία της παρουσίας του γέροντος Ιακώβου μετά από την κοίμησή του. Θα θέλαμε, για πνευματική ωφέλεια των φίλων ακροατών που ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας, να αναφέρατε αυτό το γεγονός. Καταρχήν μπορώ να πω ότι όταν ζούσε, πάρα πολλές φορές, μα πάρα πολλές φορές, μας συμπαραστάθηκε και σε προσωπικά θέματα και σε ένα θέμα υγείας μου, η παρουσία του ήταν τρομερά αισθητή και θα έλεγα καθοριστική στο ότι υπάρχω και ζω. Αυτό δεν το λέγω γιατί είναι μια μεγάλη ιστορία και δεν το έχω πει πουθενά και ίσως δεν χρειάζεται να το πω. Όμως του έλεγα, γέροντα, κάτω με τη δουλειά μου, με τις αποφάσεις που βγάζουμε στον Άγιο Πάγο ή με τα συμβούλια, οι μπαταρίες μας τελείως αδειάζουν και ρετάρουν. Και κατά κάποιον τρόπο έχουν αδειάσει οι μπαταρίες μας και πρέπει να τις γεμίσουμε. Τι θα γίνει? Απαντούσε χαμογελώντας. Ξέρεις πως γεμίζουν οι μπαταρίες. Τις συνδέεις τις μπαταρίες με την πηγή της ενεργίας που είναι ο Θεός. Και στο τέλος πάντα ρωτούσε με χαμόγελο. Μανουλάκια, αν καθόμασταν 2-3 ώρες μαζί, 2-3 μέρες μαζί με συναδέλφους, τώρα που γέμισαν οι μπαταρίες, μπορείς να ξαναπάς κάτω. Και κοίταξε στις συνδέσεις, να μην αδειάσουν οι μπαταρίες και ρετάρει το μηχάνημα. Ήταν χαρακτηριστική. Λοιπόν, όταν κινήθη ο γέροντας, εκεί που ήμουν κουρασμένος στο γραφείο, ένιωσα ένα παράπονο. Λέω, έφυγε ο πατήρ Πορφύριος, έφυγε ο πατήρ Παΐζος, έφυγε και ο πιο προσιτός από όλους τους γέροντάς μας, γιατί ήταν και νεότερος από τους άλλους ο πατήρ Ιάκωβος, και μεταξύ σκέψεως και προσευχής
έκανα έναν λογισμό. Μάλλον ήμουν σε εγρήγορση. Δεν μπορώ να το πω αυτό ξεκάθαρα. Μεταξύ εγρήγορσος και ύπνεστο. Και λέω ρε, φύγατε, όχι προσευχή, φύγατε όλοι σας, μας αφήσατε ορφανούς. Τι γίνεται τώρα, οι μπαταρίες θα είναι άδειες. Και παρουσιάζεται ζωντανός, χαμογελαστός και μου λέει, είσαι και αεροπαγίτης, λέει, πρέπει να είσαι, λέει, λίγο κουτός. Γιατί λέω, γερότα κουτός. Λέει, όταν ήμουν κάτω στη γη και εγώ μαζί γονατιστός παρακαλούσα. Τώρα που είμαι εδώ πάνω, τι να παρακαλέσω, εσύ έχεις απευθείας τώρα με σιτή. Και αυτό με συνεκρόνησε. Μία ολόκληρη εβδομάδα είχα καρφωθεί σε αυτό που μου είπε. Τον είδα χαμογελαστό, ζωντανό και μου είπε, μη φοβάσαι τώρα, τώρα έχεις κατευθείαν τηλεφωνική γραμμή. Οι μπαταρίες σου, κοίταξε να είναι συνδεδεμένες και δεν θα βιάσουν ποτέ. Αυτό από την εμπειρία μου. Φαίνεται λίγο κάπως υπερβολικό, αλλά είναι ένα βίωμα, δεν μπορώ να το αγνοήσω, δεν μπορώ να το υπογραμμίσω, δεν μπορώ να το εκφράσω κατά αυτόν τον τρόπο όπως το εκφράζω. Είδατε δηλαδή, κύριε Μανουλίδη, έτσι στον ξύπνιο σας που λέμε στην απλή γλώσσα του λαού, ζωντανό τον γέροντα Ιάκωβο, στην αδημονία που είχατε για το τι θα γίνει στο πρόβλημά σας, τον πατέρα Ιάκωβο. Ακριβώς όπως το είπατε. Κύριε Μανουλίδη, εμείς να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Με συγχωρείτε αν είπα κάπως λίγο με περισσότερη έμφαση αυτά που είπα. Δεν εσείς είναι, από το περίσευμα της δικής σας καρδιάς λογική, μιλήσατε. Αλλά είναι από την καρδιά και από μια καρδιά μάλιστα που ομολογουμένως έχει ζυμωθεί πάρα πολύ με τα λόγια του γέροντα, που παρά την απλότητά τους είχαν καθοριστική πάνω μου σημασία για την περαιτέρω πορεία της ζωής. Γι' αυτό και εμείς σας διαλέξαμε έτσι ως προσκεκλημένο της σημερινής μας εκπομπής, κύριε Μανουλίδη, για να δώσετε την προσωπική σας μαρτυρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή νομίζω, και κλαίω τώρα, αυτή τη στιγμή νιώθω ότι συνομιλώ με τον γέροντά μου και κατά κάποιο τρόπο θα θυμώσει, διότι δεν ήθελε ποτέ να ακούσει κάποια λόγια που αναφέρονται σε αυτόν και είναι κολακευτικά για αυτόν. Θα θυμώσει σίγουρα. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε από την δική μας πλευρά και να ευχηθούμε ό,τι καλό. Και να ευχηθούμε και Θεός στα κορατά σας κάθε ευκαιρία για τέτοιες ψυχικές ανατάσεις που είναι για μας παρηγοριά και ελπίδα. Σας χαιρετώ. Ευχαριστούμε και ενδεχόμαστε. Γεια σας. Ακούσαμε μόλις μια ιστορική ηχογράφηση από τις 30 Ιουνίου 1996 και την εκπομπή Αθωνικά Άνθη του Κωνσταντίνου Τσινάλη στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ήταν ο Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης, αεροπαγίτης επί τιμή, και θα ακούσουμε τώρα τον τέος σμήναρχο της πολεμικής αεροπορίας για την δική του προσωπική περιπέτεια και τα όσα έζησε με τον Άγιο Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη, τον Κωστομητσόπουλο Γεώργιο. Την 28-95 εισήχθηνε εκτάκτος στο νοσοκομείο της αεροπορίας με ισχυρό κοιλιακό πόνο και τυμπανισμό. Αμέσως με οδήγησαν στο παθολογικό τμήμα και γίνονται διάφορες εξετάσεις αίματος, ακτινογραφίες, υπηρεχογράφημα, χωρίς να διαπιστωθεί κάτι. Την επομένη, η κατάστασή μου επιδεινώθη και το απόγευμα άρχισε να παρουσιάζω μελανές κοιλίδες στο σώμα μου και τα άκρα, καθώς και ύκτερο. Αμέσως υποψιάστηκαν πάθηση της χολής μου και με οδήγησαν στο χειρουργείο με αρτηριακή πίεση, 5 οι μεγάλοι και 3 οι μικροί. Οι γιατροί κορυβήθηκαν πάρα πολύ και επενέβησαν ταχύτατα, λέγοντας στους δικούς μου ότι οι πιθανότητες επιβίωσής μου είναι πολύ ελάχιστες, μόλις 5%, διότι είχε πέθει σε ψεμία. Οι ελπίδες του χειρούργου απέμειναν στο Θεό. Έκανε το σταυρό του και με χειρούργησε. Με οδήγησαν στην εντατική μονάδα και με κρατούσαν στη ζωή με τα μηχανήματα, με ορούς και παροχή αίματος επί δεκαήμερων. Εγώ δεν ένιωθα τίποτα. Ήμουν ανέσυτος. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι αυτές τις 10 ημέρες απέναντί μου και ψηλά στον τοίχο έβλεπα συνεχώς μία εικόνα 60x80 εκατοστά περίπου, ενός ιερωμένου με λευκά χρυσοκέντητα άμφια και λευκό σκούφο μοναχού. Σκεπτόμουν και έλεγα, είναι άραγε ο Άγιος Νεκτάριος ή ο Άγιος Νικόλαος, μα δεν τους έμοιαζε και δεν φορούσε μήτρα. Βασάνιζε το μυαλό μου για πολλές ώρες να βρει ποιος Άγιος ήταν αυτός που συνεχώς έλεγε μπροστά μου επί δεκαήμερων. Προσπαθούσα να συγκρατήσω
καλά τη μορφή του, για να εξακριβώσω όταν θα γινόμουν καλά, ποιος ήταν αυτός ο προστάτης μου. Πραγματικά, η μορφή εκείνη είναι αποτυπωμένη στο μυαλό μου και δεν πρόκειται ποτέ να την ξεχάσω. Βγήκα από την εντατική και πήγα στο δωμάτιο αναρρώσεως. Σε 2-3 ημέρες άρχισα να συνέρχομαι, αλλά και πάλι με βασάνιζε εκείνη η εικόνα που έβλεπα και το έλεγα στους δικούς μου. Μια ημέρα ζήτησα να δω τον χειρουργό μου να τον ευχαριστήσω. Ήρθε και κάθισε δίπλα μου ένα υπέροχο ευσεβέστατο παλικάρι, ο χειρουργός Σακοράφας Γεώργιος. Άρχισε να με ρωτάει πώς αισθανόμουν, τι έβλεπα στην αντατική και ήμουν τόσο ανήσυχος. Ο κύριος Σακοράφας είναι στο νοσοκομείο της αεροπορίας. Ότι από την ώρα που με πήγαν για το χειρουργείο μέχρι την ώρα που με πήγαν στο δωμάτιο αναρρώσεως, μετά από 10 ημέρες, δεν αισθανόμουν και δεν έβλεπα τίποτε. Ούτε γιατρούς, ούτε νοσηλευτικό προσωπικό. Άκουα μόνο τις ομιλίες τους χωρίς να καταλαβαίνω τι λένε. Εκείνο που συνεχώς έβλεπα στο ίδιο σημείο, ο Σάκης άνοιγε τα μάτια μου, ήταν η εικόνα ενός ιερωμένου με λευκά άμφια και σκούφο μοναχούς στο κεφάλι. Μάλιστα. Άγνωστος πάντως είσαι εμένα. Τότε ο γιατρός μου είπε, πριν σε χειρουργήσω, έκανε το σταυρό μου και επικαλέστηκα τη βοήθεια του προστάτη μου πατέρα Ιακώβου, ο οποίος ήταν ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίου του Γέροντα στη λίμνη Ευβίας. Εγώ μου είπε, δεν το γνώρισα προσωπικώς, αλλά ο καθηγητής μου μου είχε πει ότι σε δύσκολες περιπτώσεις να επικαλούμε τη βοήθεια του πατέρα Ιακώβου και αυτό έκανα. Την 19η-9η-1995 έφυγε από το νοσοκομείο και πήγα στο σπίτι μου. Αλλά πάντα η μορφή του Αγίου ήταν μπροστά μου και με απασχολούσε. Πήγα στην εκκλησία να κοινωνήσω και έψαχνα τις εικόνες μία προς μία, μήπως βρω κάποιον που να του μοιάζει. Αφού δεν βρήκα τίποτε, έφυγα με τη μορφή του πάντα μπροστά στα μάτια μου. Έλεγα το περιστατικό σε γνωστούς και φίλους μου. Μια μέρα ήρθε να με δει μια κυρία και μου έφερε ένα βιβλίο του μακαριστού πατέρα Ιακώβου να το διαβάσω. Μόλις είδα τη φωτογραφία του γέροντα στο εξώφυλλο, ένα ρίγος ένιωσα να μου δεπερνάω με το σώμα. Δάκρυσα, αγκάλιασα το βιβλίο και το σπάστηκα πολλές φορές. Επιτέλους βρήκα την Αγία Μορφή που επί μέρες έψαχνα. Αμέσως πήρα τηλέφωνο του γιατρό που με χειρούργησε και με λαχτάρα του ανέφερα το σε ποιο πρόσωπο ανεγνώρισα τον Άγιο που με βοήθησε να γίνω καλά. Το δέχτηκε με ευλάβεια και μου είπε, θέλω πολύ να πάω και εγώ στη χάρη του. Τώρα γεννήθηκε και σε μένα η λαχτάρα να επισκεφθώ τη μονή του Οσίου Δαβίδ και να προσκυνήσω στον τάφο του. Δεν μπορούσα όμως να οδηγήσω αυτοκίνητο τόσο μακριά και με βασάνιζε η σκέψη πώς και πότε θα πάω στη χάρη του. Την 24η-11η-95 με παίρνει τηλέφωνο ο κουμπάρος μου, γιατρός Αθανασιάδης Δημήτριος, ο οποίος έζησε από κοντά την περιπέτειά μου και ζήτησε το περιστατικό και μου λέει, πάμε αύριο στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ. Ήταν το καλύτερο δώρο που θα μου έκανε. Πράγματι, την επομένη ξεκινήσαμε και πήγαμε στο μοναστήρι ακολουθώντας τις πινακίδες της οδικής κυκλοφορίας, παρόλο τα χιόνια που βρήκαμε στο δρόμο. Η συγκίνηση και η χαρά μου δεν περιγράφονται που αξιώθηκα να προσκυνήσω τον τάφο του προστάτη και πατέρα Ιακώβου και που όλα εξελίχθησαν τόσο γρήγορα και τόσο ευνοϊκά. Η Αγία Μορφή του θα μείνει ριζωμένη βαθιά στην ψυχή μου και θα επισκέπτομαι τη χάρη του όσο μπορώ πιο τακτικά. Κύριε Κωνσταμητσόπουλε, σε αυτήν την πραγματικά συγκινητική ατμόσφαιρα που δημιουργήσατε με την αναφορά σας στο γεγονός της θεραπείας σας από τον μακαριστό γέροντα Ιάκωβο, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε περισσότερο για ωφέλεια των φίλων ακροατών, ναι, αλλά και προσωπική δική μας. Μάλιστα. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε το εξής. Μέσα στην εντατική πόσες μέρες ήσασταν? Ήμουνα 10 μέρες συνεχώς. Ήσασταν κλινικά νεκρός, όπως λέμε στην... Κλινικά νεκρός. Δεν αισθανόμουν τίποτα, δεν έβλεπα τίποτα, παρά μόνο τη μορφή του Αγίου. Αυτή τη στιγμή μας ακούν
χιλιάδες ακροατές, τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία. Ανάμεσά τους σίγουρα θα βρίσκονται και κάποιοι συνάνθρωποι που ίσως αμφισβητήσουν το γεγονός που μας αναφέρατε προηγουμένως. Μάλιστα. Τι θα τους λέγατε? Εγώ είμαι ένας απλός χριστιανός, όπως το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού, χωρίς μεγάλους σταυρούς και φανφάρες. Το γεγονός όμως αυτό με έφερε περισσότερο κοντά στην Εκκλησία και πιστεύω ακράδαντα, γιατί ήμουν νεκρός και αναστήθην. Τα γεγονότα δι' αυτά καθε αυτά, οι συγκυρίες, όπως η συνεχής και μοναδική παρουσία της μορφής του Αγίου τις κρίσιμες ώρες που περνούσα, η ομολογία του ιατρού μου, η προσφορά του βιβλίου από μια τυχαία κυρία με τη φωτογραφία του Αγίου και η πρόταση του κουμπάρου μου να με πάει στο μοναστήρι με χιόνια, είναι αυτά που μπορούν να πείσουν τον καθένα περί της αληθείας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, τα ηλεκτρονικά και τα τηλεφωνικά. Πραγματικά είμαστε και εμείς πολύ συγκινημένοι που κάνουμε αυτή την αναφορά στον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη, τον Άγιο Ιάκωβο τον Ενεβία, τον Άγιο που από τις 27 Νοεμβρίου 2017 κατετάγει επίσημα στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας με πράξη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από μια ιστορική ηχογράφηση από τις 30 Ιουνίου 1996 και την εκπομπή Αθωνικά Άνθη του Κωνσταντίνου Τσινάλη στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα όσα είχαν καταθέσει για τον Άγιο Ιάκωβο ο Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης, αρεοπαγή της Επιτιμή και ο τέος μήναχος πολεμικής αεροπορίας Κωστομιτσόπουλος Γεώργιος, για την προσωπική περιπέτεια και τη θαυμαστή παρέμβαση με τον Άγιο Ιάκωβο. Νωρίτερα ακούσαμε και τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος, τον Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ, στην ομιλία που είχε κάνει το 2016 στη Θεσσαλονίκη σχετικά με τον Άγιο Ιάκωβο. Τότε ο γέροντας, ο πατήρ Γαβρίλ, είχε καταθέσει εμπειρίες και θαύματα του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη. Μεγάλος σύγχρονος Άγιος, θαυματουργός, αγαπητός, να έχουμε τις πρεσβείες του πάντοτε στη ζωή μας και θα έχουμε την ευκαιρία με τη βοήθεια του Θεού να συνεχίσουμε αυτό το μικρό μας αφιέρωμα στο σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυπούργος Μαρκούδης. Ώρα Ελλάδος 11. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.